του αρχηγού του πρεσβεστικού σώματος. Οι συμβάσεις οι οποίες υπάρχουν θα πρέπει να προβλέπουν και πράγματι προβλέπουν ότι θα πρέπει να τελειώσουν οι παράδρομοι και όλη η εθνική οδός και φυσικά δεν θα λυθούν οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρουν μια ασφάλεια για την πυρόδευση στους πολίτες. Και φυσικά στο φυσικό περιβάλλον, στα δάση που υπάρχουν στο Δήμο των Οκρών, δεν μπορεί να είναι κολαούζος μια δημόσια υπηρεσία και το κράτος σε έναν ιδιώτη όπως είναι η Αττική Οδός, η οποία εισπράττει χρήματα από όλους τους πολίτες και δεν προσφέρει και καλό έργο, δηλαδή επαρκές έργο, ολοκληρωμένο έργο, όπως έχει καταγγελθεί από εκατομμύρια πολίτες. Επομένως, εμείς δεν βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τα συμφέροντα του Δήμου των Οκρών, των συμπολιτών μας που αφορούν την πυρόσβεση και τη πυροσβεστική, τη δασική διαδιέκταση εκτός του και του αγροτικού χώρου. Πρώτη προτεραιότητα για μας είναι οι πολίτες. Αυτό θα πρέπει να σεβαστεί η κυβέρνηση, το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Σε αυτό δεν συμφωνούν και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των πυροσβεστών που έχω ένα ιδιαίτερο έγγραφο και τους ευχαριστώ γι' αυτό, που συντάσσονται με τις ενέργειες του Δήμου και ζητούν και οι ίδιοι την απάλληψη, την κατάργηση της απόβασης αυτής από την πλευρά του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος.